καταναλωτές φτάνουν στους παρόχους με τους λογαριασμούς και τα ειδοποιητήρια στα χέρια, ζητώντας περισσότερες πληροφορίες για τα νέα τιμολόγια ρεύματος που έρχονται. Τώρα θα πω να ρωτήσω, δεν ξέρω τίποτα. Να είναι σταθερή η τιμή, να μην αλλάζει. Η μάχη των παρόχων με προσφορές ξεκίνησε με τα σταθερά τιμολόγια και επεκτείνεται και στα κειμενόμενα. Δεν έχω καταλάβει τίποτα ακόμη, το οποίο θα το αφήσω και θα πάει στο πράσινο, από ό,τι μου λένε. Οι τιμές χονδρικής το Δεκέμβριο υποχώρησαν στα 102 ευρώ ανά μεγαβατόρα, από 276 ευρώ τον αντίστοιχο περσινό μήνα, ανοίγοντας τον δρόμο για κειμενόμενες χρεώσεις ακόμα και κάτω από 15 λεπτά, όσο δηλαδή ήταν το Δεκέμβριο με επιδότηση. Πιστεύω αυτό το μήνα, τον Γενάρη, να είναι πεσμένες. Θα δούμε όμως τον Φλεβάρι τι γίνεται. Πρώτα είναι δοκιμή. Πέραν ένα χαρτί εχθές. Και ποιο είναι καλύτερο? Ακόμα και στα οικογενειακά τραπέζια των γιορτών, η συζήτηση για το χρώμα των τιμολογίων είχε την τιμητική της. Πράσινο, μπλε, κίτρινο ή πορτοκαλί. Δεν το έχω καταλάβει. Δεν το έχω καταλάβει, αγόρι μου. Δηλαδή, ποιο να επιλέξω? Το κίτρινο, το πράσινο, πορτοκαλί, δεν ξέρω. Λίγες ημέρες πριν την ανακοίνωση των τελικών τιμών από τις εταιρείες, οι περισσότεροι καταναλωτές δηλώνουν ότι δεν έχουν καταφέρει να αποκωδικοποιήσουν τα ωφέλη και τις παγίδες των νέων τιμολογίων. Εμένα μου είπανε για το πράσινο. Δεν έχω καταλάβει πώς δουλεύουν, αλλά μου είπανε αφήστε το εκεί που είναι. Σας συμφέρει περισσότερο το πράσινο, δηλαδή, εσάς? Ναι, ναι. Υπολογίζεται πως μόλις ένα 10% των καταναλωτών έχουν ήδη διαλέξει τιμολόγιο. Οι υπόλοιποι περιμένουν την 1η Ιανουαρίου να δουν τις τελικές τιμές των παρόχων και να πάρουν τις αποφάσεις τους. Για κάποιους που έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν και να το ψάξουν περισσότερο, θα καταλήξουν λογικά στο κίτρινο τιμολόγιο και όπως έχει ευθύη μετρητή θα πάει στο πορτοκαλί. Η πλειοψηφία όμως θα πάει στο μπλε και το πράσινο. Τώρα τελευταία, κάποιοι πάροχοι έχουν αρχίσει και ανακοινώνουν αρκετά ανταγωνιστικές τιμές για το μπλε τιμολόγιο που είναι και το σταθερό και θα έχει διάρκεια περίπου ένα χρόνο. Πράσινο. Γιατί? Α, ότι πιστεύω να μειωθούν οι τιμές. Αυτό. Δεν θέλετε να είναι σταθερές οι τιμές με το μπλε? Μα είναι υψηλή. Αν κάποιος δεν επιλέξει τιμολόγιο, θα μεταπέσει αυτόματα στο πράσινο. Το μοναδικό τιμολόγιο για το οποίο θα μπορεί να γίνεται ευθεία σύγκριση μεταξύ των παρόχων.